ένα απίστευτο και συγκινητικό κύμα συμπαράστασης από τους πολίτες της Πάτρας προς τους πληγέντες της Ανατολικής Αττικής. Το κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κυριολεκτικά κατακλείστηκε από προσφορές. Όλοι για έναν σκοπό συγκεντρώνουν ήδη για τους πληγέντες. Προσφορές και αγάπη και τα πάντα για τον συνάνθρωπο. Ήδη σήμερα το πρωί η πρώτη νταλίκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έφυγε από την Πάτρα με σημαντική βοήθεια. Όχι απλά έτρεξαν να προσφέρουν τη μία εξάδα νερό ή το ένα σακουλάκι φακί. Έτρεξαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Χτυπάει το τηλέφωνο κάθε 2 λεπτά και υπάρχει κόσμος που μας λέει: θέλουμε να έρθουμε να βοηθήσουμε. Φέρνει τη σακουλίτσα του και ας έχει μέσα ένα σακουλάκι φακί, αυτό είναι βοήθεια για μας. Πιο πολύ όμως είναι βοήθεια, παρόλο που υπάρχουν εκατοντάδες εθελοντές και από τα 3 σώματα, και από την κοινωνική πρόνοια και από την νοσηλευτική και από τους αμαρίτες διασώστες, ναυαγοσώστες. Αλλά ο κόσμος έρχεται και λέει: θέλω να βοηθήσω. Τι να κάνω. Συγκεντρώνονται κυρίως είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά, μπεταντίν, παυσίπονα, αγγλυφές για εγκάβματα, εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα, κονσέρβες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φρυγανιές, μπισκότα, γάλα, μακαρόνια κλπ. Παιδικά είδη, τροφές, πάνες, μωρομάντιλα, σερβιέτες, ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα. Η προσπάθεια για την συγκέντρωση ειδών συνεχίζεται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Δήμος Πατρέων, οργανώσεις της ΝΟΔΕ και της ΟΝΕΔΑ Αχαΐας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων. Και επειδή και εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε στα λόγια, αλλά έπρεπε να περάσουμε και στις πράξεις, ανακοινώσαμε μετά από την οδηγία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, τα οποία θα αποσταλούν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Υπάρχει συμμετοχή από τους συναδέρφους. Ξεκίνησε χτες αυτή η διαδικασία. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 29 Ιουλίου. Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρχεται στα γραφεία της Ένωσης Γούναρη 52 και ώρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα αποσταλούν όλα τα είδη μαζί στην Αθήνα. Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, ο Σύλλογος Το Φωτεινό Αστέρι, ο Σύλλογος Ανθούπολης, το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, ο Τετράποδος Αμανός, Φιλόζωοι Εθελοντές Πατρών, ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Πατρών. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας προσέφερε αγαθά, τρόφιμα, νερά, και εμείς να είναι σίγουροι θα φροντίσουμε τα πράγματα αυτά να πιάσουν τόπο. Αυτά θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, 2 φορτηγά με κονβόι. Στην Αθήνα θα συναντήσουμε μοτοσυκλετιστές που έχουν αναλάβει τη διανομή και εκεί όλοι μαζί θα δώσουμε τα πράγματα αυτά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η ανταπόκριση είναι απίστευτη. Απλά η κινητοποίηση έγινε μόλις πριν περίπου 15 ώρες. Ο χρόνος δεν ήταν πολύς. Εμείς θα πάμε τώρα και ελπίζουμε με το καλό θα γυρίσουμε να δρομολογήσουμε και άλλες αποστολές. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου, η Πολιτιστική Δράση Δημοτικής Ενότητας Βραχνέικων, η Λέσχια Νερέσης, η Νοσοκομιακή Γιατρία Αχαΐας, ο Σύνδεσμος Ολυμπιακού, η ΟΕΒΕΣΝΑ, το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Νομού Αχαΐας, το Κίνημα Αλλαγής Αχαΐας, η Ομάδα Γυναικών Πύργου.